Ελένη Τσιόλο, η οποία είναι μαθήτρια φωτογραφίας. Καλώς όρισες και εσύ, Ελένη. Καλώς όρισες και εσύ, Ελένη. Θα μας επιτρέψεις να σου μιλάμε στον Ενικό, έτσι. Φυσικά. Βέβαια. Η ηλικία, βέβαια. Λοιπόν, όλα τα έργα, να ξεκινήσω από εσάς, από τον εκπαιδευτή, όλα τα έργα που συμμετείχαν είχαν ως θέμα το φαινόμενο, τη μορφή, τα αίτια, αλλά και τις συνέπειες της νεανικής βίας. Και θέλω να ξέρω πώς επιλέχθηκε αυτό το θέμα. Ναι, βασικά η επιλογή έχει γίνει από την ομάδα που το διοργάνωσε, από την Άρσις. Mm-hmm. Το θέμα ήταν αρκετά δύσκολο, καθότι εποχές κρίσης βλέπουμε να γιγαντώνονται αρκετά τέτοια φαινόμενα και οι έρευνες τώρα τελευταία μας λένε ότι όλο και περισσότερο η νεανική βία είναι σε έξαρση. Mm-hmm. Έχουμε και προβλήματα πλέον και με τα σχολεία. Είναι και οι εισρωές των μαθητών από άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν η κοινωνία βιώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της νεανικής βίας, το οποίο είναι και κρυμμένο αρκετές φορές μέσα στα σπίτια. Οι φωτογραφίες που συμμετείχαν είχαν μόνο αυτό το θέμα. Η προσέγγιση του έγινε από μια ομάδα 4 μαθητών με την δικιά μου βοήθεια. Φτάσαμε να κάνουμε μια σειρά από αρκετές λήψεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε 2 φωτογραφίες. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Πώς τους κατευθύνατε? Πραγματικά είναι ένα δύσκολο θέμα και πρέπει να μπορείς να το προσεγγίσεις με ιδιαιτερότητα. Ναι. Οι ίδιες φωτογραφίες από μόνες τους, οι ίδιες φωτογραφίες από μόνες τους το δείχνουν, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το να μην θίξεις πράγματα. Βέβαια. Τα οποία άπτονται περιβάλλοντος. Γι' αυτό και οι φωτογραφίες καθαρά είναι σκηνοθετημένες. Δεν είναι κάτι πραγματικό, δεν είναι κάτι που καταγράφηκε δηλαδή. Έγινε η φωτογράφηση στην αίθουσα την οποία γίνεται η διδασκαλία για το τμήμα. Η δυσκολία ήταν πολύ και μεγάλη στην επιλογή του τι ακριβώς θα δώσουμε mm-hmm. τελικά στο διαγωνισμό. Ποια τα στοιχεία μια που πρέπει να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε? Σαφώς, διότι και οι γωνίες επιλογής και οι επεξεργασίες των φωτογραφιών, γιατί και οι 2 φωτογραφίες μετατράπηκαν από έγχρωμες ψηφιακές σε ασπρόμαυρες, έχουν μια δυναμική πολύ συγκεκριμένη που καθυλώνουν πραγματικά το θεατή. Στις φωτογραφίες που ποζάρει ουσιαστικά η Ελένη και φωτογραφίζουν οι υπόλοιποι 3 με εναλλάξ, δηλαδή επειδή η σειρά των φωτογραφιών ήταν πάνω από 40, αυτές οι οποίες 2 πήρανε το βραβείο, θα έλεγα ότι είναι εικόνες που σοκάρουν αυτόν που θα τις δει για πρώτη φορά, ακόμα και αν δεν ξέρει καν το αντικείμενο ή ότι είναι βραβευμένες φωτογραφίες. Γιατί, τι πραγματεύονται δηλαδή? Οι φωτογραφίες έχουν το θύμα ουσιαστικά. Και στην περίπτωση μας το θύμα είναι η γυναίκα, με διπλή υπόσταση. Μία φωτογραφία αντικατοπτρίζει ουσιαστικά το είδωλο, το μακιγιαρισμένο βέβαια είδωλο της Ελένης, ως κακοποιημένο πρόσωπο. Και η άλλη είναι μία φωτογραφία στην οποία στο πρώτο πλάνο αριστερά θα δούμε μία γροθιά κατεβασμένη, που είναι σημάδι εξαναγκασμού προς το άτομο, το οποίο είναι καθισμένο ουσιαστικά κάτω και είναι κακοποίηση. Και όλα αυτά ξέρουμε βέβαια ότι γίνονται κάτω από τα μάτια όλων και κανείς δεν μιλάει. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δύσκολο πραγματικά να το προσεγγίσεις. Πιστεύω ότι το βραβείο το αξίζαμε και οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Βέβαια, τη δουλειά την έκαναν οι μαθητές. Εγώ απλώς έκανα την επιμέλεια και τις τελικές διορθώσεις. Ελένη, θα μας πεις και εσύ, μια που ήσουν και το μοντέλο στις φωτογραφίες, αλλά πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, πώς καταφέρατε να ισορροπήσετε σε αυτές τις πολύ λεπτές γραμμές και πώς ήταν η όλη διαδικασία γενικότερα? Όπως προείπατε, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για προσέγγιση. Φυσικά το μακιγιάζ, το οποίο μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, είναι σοκαριστικό, αλλά έγινε με σκοπό τη φωτογράφηση αυτή, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και να υπάρχει κάποια πρόληψη, όπου είναι δυστυχώς κάτω από τα μάτια των ανθρώπων. Θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα δηλαδή μέσα από τις φωτογραφίες? Να περάσουμε αυτό το μήνυμα και να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο, στο μεγαλύτερο φυσικά βαθμό που μπορούμε. Και έτσι υπάρχει ο κόσμος να έχει το αίσθημα κατά της νεανικής βίας και να μπορέσει να βοηθήσει, αλλά να μην το σκεπάζει κάτω από τα μάτια τους και... Στη διάρκεια της φωτογράφησης, ποιο ήταν το αίσθημα, πώς αισθάνθηκες? Γιατί το αποτέλεσμα είναι σοκαριστικό ούτως ή άλλως. Και στη διάρκεια της φωτογράφησης και όταν με αντικρίζανε, ιδιαίτερα για την πρώτη στιγμή,
όταν κάποιος εισερχόταν στο χώρο, ήταν μεγάλος τρόμος, γιατί ένιωθα εκείνη τη στιγμή θαρρής και όντως είχα κακοποιηθεί. Mm-hmm. Μπήκες μέσα σε αυτό το ρόλο. Δηλαδή αυτό το οποίο φαινόταν στο πρόσωπό σου, εσύ το ένιωσες μέσα σου για να μπορέσεις να φωτογραφηθείς. Όταν αντίκρισα τον εαυτό μου στο καθρέπτη, τότε μπήκα ακόμη περισσότερο στο ρόλο. Νιώσα πολύ άσχημα. Στη συνέχεια, ίσως και με την ώρα, συνήθιζα στο γεγονός και ίσως το ξεχνούσα, γιατί είναι κάτι που σίγουρα είναι επίπονο και στην οπτική επαφή με τους άλλους, νιώθαν διαφορετικά εκείνη παρά εγώ. Τέτοια περιστατικά, επειδή είσαι ένα νέο κορίτσι, τέτοια περιστατικά νεανικής βίας έχουν πέσει στην αντίληψή σου, ήσουν μάρτυρες τέτοια περιστατικά, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν και πηγή έμπνευσης για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι πως βλέπουμε πολλά πράγματα να συμβαίνουν στην κοινωνία μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση όπου οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, και ο κόσμος μεταξύ του έχει μια συμπεριφορά η οποία πηγαίνει δυστυχώς προς το χειρότερο. Αυτός είναι και ο κυρίος λόγος που θέλαμε να πάρουμε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Το γεγονός ότι πήρατε το πρώτο βραβείο σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά στο τμήμα ψηφιακής φωτογραφίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει έτσι δεν είναι, κύριε Σετσιμόγλου? Γίνεται πραγματικά καλή δουλειά. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Να πω ότι την στιγμή της φωτογράφησης πρέπει όταν ήρθε η Ελένη για να ξεκινήσουμε, οι περισσότεροι δεν ήξεραν ότι η Ελένη θα έρθει μακιγιαρισμένη και η έκπληξη αυτή στα πρόσωπά τους βοήθησε πάρα πολύ στο να πάρουν όλοι αντίστοιχη θέση στη σοβαρότητα του θέματος. Η δουλειά είναι όντως πολύ καλή, η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και είμαστε έτοιμοι πλέον και ελπίζω να το καταφέρουμε τον επόμενο μήνα να δημιουργήσουμε μια λέσχη φωτογραφίας και κινηματογράφου νέων του Δήμου Θεσσαλονίκης, mm-hmm. για να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και ελπίζουμε σε περισσότερες διακρίσεις πλέον. Η διαφορά από τη φωτογραφία από την ψηφιακή, να πούμε ποια είναι για κάποιους που τυχόν δεν το γνωρίζουν. Η ψηφιακή φωτογραφία γίνεται πλέον με μηχανές οι οποίες είναι σύγχρονες, καταγράφουν σε έναν αισθητήρα ουσιαστικά την πληροφορία που έρχεται από τον φακό και όχι πλέον στο φιλμ. Το φιλμ εδώ και πολύ καιρό έχει παραγωνιστεί και έχει παραχωρήσει τη θέση του στα ψηφιακά μέσα απεικόνησης. Ελένη, βλέπεις τον εαυτό σου να ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Είναι κάτι που θες να ακολουθήσεις? Ναι, είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ και θέλω στη συνέχεια να εργαστώ ως φωτογράφος. Βλέπουμε και την βραβευμένη φωτογραφία τώρα, έτσι? Να, τώρα τη βλέπουμε, ναι. Είναι όντως σοκαριστική. Εσύ είσαι δεξιά, Ελένη. Ναι. Mm-hmm. Πόσες ώρες μακιγιάζ χρειάστηκε? Ήταν περίπου 2 ώρες μακιγιάζ. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ σωστή τεχνική, γιατί είναι πολύ πιστικά. Φαινόντουσαν φυσικά και από κοντά, πέρα από τη φωτογραφία, αυτά τα ψεύτικα τραύματα. Mm-hmm. Και η φωτογράφηση πόσο χρόνο πήρε, πόσο διήρκεσε? Περίπου 2 ώρες διήρκεσε. 2 ώρες. 2 ώρες. Το αποτέλεσμα όμως είναι όντως συγκλονιστικό, νομίζω. Και μπράβο για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι το Σεπτέμβριο υπάρχει μια συνάντηση στη Σουηδία. Συνάντηση των νέων από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, στον ευρωπαϊκό αυτό διαγωνισμό. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς θα πάτε. Αν ευελπιστούμε και εκεί να διαπρέψουμε. Το ελπίζουμε να κάνουμε και εκεί, να πάρουμε και εκεί μια διάκριση. Θα πάει ένας από κάθε χώρα. Mm-hmm. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πάρουμε μια διάκριση και στην Σουηδία το Σεπτέμβριο. Τα συγχαρητήριά μας λοιπόν για το βραβείο το πρώτο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα οφείλουμε όλα έτσι κι αλλιώς. Ευχόμαστε πολλά. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην Αντιδήμαρχο την κυρία Πασχαλίδου, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να στηθεί όλη αυτή η εκπαιδευτική κοινότητα που είναι στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας και όχι μόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Τώρα, να πάμε όμως να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη στην εκδήλωση βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Φωτογραφίες, ταινίες μικρού μήκους, θεατρικά δρόμενα, αφίσες, κείμενα πεζά ή ποιητικά, κολλάζ και χειροτεχνίες ήταν τα μέσα με τα οποία 250 νέοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό έπρεπε να στείλουν το δικό τους μήνυμα κατά της βίας. Μία από τις πολύ βασικές δράσεις του προγράμματος αυτού που έχει να κάνει με την πρόληψη της νεανικής βίας είναι και η διοργάνωση καλλιτεχνικού διαγωνισμού, η προκήρυξη του οποίου έγινε τον Οκτώβριο. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου είχαμε τα έργα και ουσιαστικά
Η σημερινή εκδήλωση νεολαία σηματοδοτεί το τέλος του καλλιτεχνικού διαγωνισμού, μιας και όλοι οι συμμετέχοντες, 80 ομάδες και 250 νέοι από 15 έως 25 ετών, βρίσκονται εδώ για να διαδηλώσουν την πρόθεσή τους μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργικότητα, την πρόθεσή τους ενάντια στη βία. 4 μήνες μετά την έναρξη του διαγωνισμού, η Κριτική Επιτροπή αξιολόγησε τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, φαινόμενα βίας τα οποία δεν φανταζόμασταν. Ευαισθητοποιηθήκαμε κι εμείς πιο πολύ για όλα τα παραπτώματα βίας που έχουμε και στο σχολείο μας και βοηθάμε και τους μαθητές μας να αποτρέπουν τέτοια φαινόμενα στο σχολείο. Έχουμε κι εμείς, μπορεί να είμαστε κι εμείς οι θύτες, οι θύματα. Οπότε μέσω αυτού δουλέψαμε και στο βίντεο. Τι δείχνει το βίντεο? Το βίντεο μας έχει διάφορες διαφορετικές ιστορίες με διάφορες σκηνές βίας. Έχουμε ψυχολογική βία, κοινωνικό αποκλεισμό, έχουμε βία σωματική. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό στις περισσότερες περιπτώσεις αποτύπωσαν προσωπικά βιώματα σχολικής βίας ή βιώματα φίλων τους. Στα χρόνια της κρίσης, η βία από και προς τους νέους λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Όλο και περισσότερες υποθέσεις που έρχονται στο συνήγορο, αλλά και ιστορίες που ακούμε από τα ίδια τα παιδιά όταν επισκεπτόμαστε τα σχολεία, σχετίζονται με βιώματα βίας. Εξίσου θα σας έλεγα ότι είναι τεράστια η ανάγκη, το αίτημα που έχει από τα ίδια τα παιδιά, ένα σχολείο να μην βλέπει τη βία μονάχα καταδικαστικά, μονάχα σαν, να σας πω, μέσα από τιμωρίες, μέσα από καταδίκες, αλλά να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να δείχνουν πως τα ίδια, συμμετέχοντας, όπως ανέφερα, με θετικές δράσεις, να δίνουν το δικό τους το στίγμα, που είναι ένα στίγμα μη βίας, ένα στίγμα συμμετοχής. Ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU, το οποίο υλοποιήθηκε σε 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος ήταν να δοθεί μια εναλλακτική απάντηση στη βία μέσα από τη δημιουργική εκτόνωση των συναισθημάτων που προσφέρει τέχνη. Ωραία, πολύ ωραία.